ξέρουμε εμείς τώρα 4-5 πολιτικοί και 3 δημοσιογράφοι έγκριτοι να μην ξέρουμε τι λέει η αριστερή πλατφόρμα, δηλαδή 40 βουλευτές. Ο κύριος Λαφαζάνης είπε σαφώς. Πώς δεν ξέρει, τα ξέρει. Όχι, τι δεν θέλει. Τι θέλει. Ναι, όχι, ο κύριος Λαφαζάνης είπε ότι υπάρχει plan B δικό του, δεν θα μας το πει όμως, αλλά να τον ακολουθήσουν. Αυτή ήταν η τελευταία του δήλωση. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα εσείς πώς διαμορφώνει την κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, συμφωνώ με την γενική εκτίμηση ότι ο κύριος Καμένος αυτή τη στιγμή την οποία έκανε ο συνάδελφος. Ο κύριος Καμένος αυτά τα οποία λέει δεν ισχύουν. Δεν υφίστανται. Έτσι. Ούτε πραξικοπήματα ούτε τίποτα. Εδώ πέρα έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που είναι η εξής. Μια κυβέρνηση έκανε μια πάρα πολύ κακή διαπραγμάτευση. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και αντί να γυρίσουμε οι αντιπολιτευόμενοι και να πετροβολούμε, ανταυτού ερχόμαστε και λέμε: παιδιά, προκειμένου να σωθεί η χώρα, κάνουμε τα πάντα. Ουδής αμφισβητεί την πρωθυπουργία του Τσίπρα. Ουδής λέει να υπάρξει άλλη κυβέρνηση. Ουδής αμφισβητεί τη δεδηλωμένη, την οποία θα μπορούσε να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Είπε σαφώς: δεν πρόκειται να θέσω θέμα δεδηλωμένης. Ενώ θεωρούμε ότι υπάρχει πολιτικό θέμα δηλωμένης. Και ανταυτού γυρνάει ο κύριος Καμένος, επειδή δεν του αρέσει η κατάσταση έτσι πως εξελίσσεται, και λέει: ήξεις αφήξεις, έτσι, διότι λέει: στηρίζω Τσίπρα, δεν στηρίζω τη συμφωνία. Βγάλε συμπέρασμα. Και απ' την άλλη κατηγορεί εχθρούς πανταχώθεν, διότι πάνε να κάνουν παξικόπημα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και είναι ανεύθυνη πολιτική αυτή τη στιγμή. Το βασικό είναι ένα και το μοναδικό. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε πάρα πολύ κοντά σε μια ολική καταστροφή. Και επιτέλους ξύπνησε και ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που μέχρι στιγμής κρυβόντουσαν και δεν το λέγανε αυτό το πράγμα, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ευθαρσώς την Παρασκευή ότι εδώ δεν μιλάμε για Brexit, μιλάμε για την ανατίναξη του κράτους. Λοιπόν, δεν μπορεί να είσαι υπεύθυνος πολιτικός και να θες την ανατίναξη του κράτους, εάν τη θέλεις, κάποιο πρόβλημα έχεις. Ή κάποιους άλλους σκοπούς εξυπηρετείς. Άρα, λογικά, όλος ο υπεύθυνος πολιτικός κόσμος αυτή τη στιγμή συντάσσεται με την εξής απλή πρόταση. Πρέπει να σωθεί η παρτίδα. Και για να σωθεί η παρτίδα σημαίνει ότι πρέπει να στηριχτεί αυτή η δέσμη πολύ κακών μέτρων που προήλθε από μια πολύ κακή διαπραγμάτευση και πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα μέσα στο ευρώ και συντεταγμένοι. Ούτε διαλυμένοι, ούτε χρεοκοπημένοι. Δεν είναι μια εύκολη συμφωνία, είναι μια κακή συμφωνία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συμφωνία. Το ξέρουμε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Κακό σα εσύ που είσαι άνθρωπο τη αγορά. Ναι. Πώς βλέπεις να ενσωματώνεται από την κοινωνία όλη αυτή η συμφωνία? Υπάρχουν μέτρα σκληρά τα οποία θα κάνουν τον κόσμο να πονέσει, δεν είναι αστείο? Ναι, υπάρχουν μέτρα πολύ δύσκολα. Αυτό δεν κινδυνεύει να μας βυθίσει στην ύφεση πάλι? Βεβαίως. Δηλαδή ακόμα πιο πολύ εννοώ. Ξεκινάω με την εξής απλή παραδοχή. Είναι μια πάρα πολύ κακή διαπραγμάτευση. Έτσι. Και θα μας στοιχήσει. Θα μας στοιχήσει. Απ' την άλλη, να πούμε λίγο μερικά πράγματα τα οποία είναι αλήθεια. Εάν πηγαίναμε στη Δραχμή, αν πάμε στη Δραχμή. Άστο αυτό τώρα. Αν πηγαίναμε. Είναι ένα καταστροφικό σενάριο. Η φτωχοποίηση είναι ολική. Λοιπόν, θα μπούμε σε ύφεση. Πιθανότατα ναι. Όμως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ύφεση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι είναι κλειστές τράπεζες. Το κλειστές τράπεζες στοιχίζει μεταξύ 0,7 και 1,2 του ΕΠ κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι το κόστος του κλειστές τράπεζες. Πρώτο τινό. Άρα σημαντικό είναι να ξαναέρθουμε σε μια ισορροπία και να ξανανοίξουν οι τράπεζες. Δεύτερο τινό. Θα είναι εφεσιακά τα μέτρα? Ναι, είναι. Υπάρχει όμως και ένα πακέτο 35 δισεκατομμύρια. Ναι. Αν καταφέρουμε να το απορροφήσουμε, έχουμε μια ελπίδα να μην είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Σας το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν προσβλέπω ότι θα είναι καταπληκτικά τα πράγματα. Είναι ένα πολύ κακό πακέτο. Μια πολύ κακή διαπραγμάτευση. Πολύ εφεσιακό. Σύμφωνοι. Η εναλλακτική είναι πολύ χειρότερη και υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα. Έτσι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Είναι πράγματα τα οποία τα λέμε χρόνια, δεν έχουν γίνει ποτέ, δηλαδή η αποκαμματικοποίηση του κράτους. Είναι σημαντικό. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε, θα έχουμε κερδίσει πάρα πολλά για το μέλλον, όχι μόνο για το τώρα, δεν είναι μόνο για το 2015. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνο. Το να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή στατιστικών, το οποίο το ζητάνε οι ξένοι και δικαίως από το 2009 και δεν το έχουμε κάνει επί της ουσίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται εκεί μέσα δεν είναι προς δαιμονοποίηση, δεν είναι τόσο κακές. Ναι, υπάρχουν δημοσιονομικά μέτρα τα οποία είναι σκληρά. Τι να κάνουμε? Δεν τα διαπραγματεύτηκαμε εμείς. Εμείς αλλιώς θα το είχαμε κάνει. Αλλά αυτό έχουμε να κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Πρέπει να το φέρουμε σε πέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κεγέροβλου, να κάνουμε έναν έτοιμο συμβιβασμό. Να πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς για όση ώρα θέλετε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είναι γενναιόδορη προσφορά. Για όση ώρα. Αυτές είναι συμφωνίες. Λοιπόν, πάμε.